7η μέρα του πολέμου στην Ουκρανία με την Ρωσία να εντείνει τους βομβαρδισμούς στις πολλές πόλεις. Έπεσε η Χερσόνα, πολιορκείται το Χάρκοβο και το Κίεβο. Τραγικός ο απολογισμός των νεκρών. Σήμερα και ο νέος γύρος συνομιλιών την ώρα που ο Τζον Μπάιντεν χαρακτηρίζει σε νέο διάγγελμα του δικτάτορα τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Καλημέρα, Χριστάλα Βιλάνου. Νικήτα, κυρίες και κύριοι, είναι ίσως οι δυσκολότερες ώρες του πολέμου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους κέρια σημεία της Χερσόνας. Καταλήφθηκαν οι είσοδοι της πόλης, ο σιδηροδρομικός σταθμός και το λιμάνι, καθώς και το περιφερειακό κέντρο. Στο Χάρκοβο, την ίδια ώρα, αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και διεξάγονται πολύ σκληρές μάχες. Αξιωματούχος της Ουκρανικής κυβέρνησης αναφέρει ότι δεν απομένει πλέον καμία περιοχή του Χαρκόβου που να μην έχει υποστεί πλήγμα από βίδα του ρωσικού πυροβολικού. Χτυπήθηκε και αστυνομικό τμήμα στο Χάρκοβο από πύραυλο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της οροφής του κτηρίου, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι χτυπήθηκε και πανεπιστήμιο. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας στις τελευταίες 24 ώρες. Τώρα στην Μποροντιάνκα, 50 χιλιόμετρα από το Κίεβο, αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν δύο πολυκατοικίες, ενώ κατά διαστήματα την πρωτεύουσα συνταράσσουν εκκοφαντικές εκρήξεις. Στην Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική θάλασσα, και μάλιστα είναι το τελευταίο στην περιοχή που παραμένει στα χέρια του Κιέβου, περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πυρά. Η κατάσταση εκεί είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία οι Έλληνες στις περιοχές θα επιχειρήσουν να απομακρυνθούν με ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταξύ τους είναι και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που εγκλωβίστηκαν τις τελευταίες ημέρες εκείνη, κοίτα. Στο Ζιτομίρ τώρα από βομβαρδισμούς έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 10 κατοικίες και προκλήθηκαν ζημιές στο νοσοκομείο. Μου δίνεις μερικά δευτερόλεπτα, ναι. Σε παρακαλώ. Είναι ήδη στην Κύπρο ο Ισραηλινός πρόεδρος Μάρια Αδάμου. Ναι, μόλις έχει αφηχθεί εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, Νικήτα, ο Ισακ Χέρτσοκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ. Πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα και θα ακολουθήσει, αυτό είναι το σημαντικό, σε μια εβδομάδα η επίσκεψή του στην Άγκυρα. Φυσικά αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται από την σκιά των εξελίξεων στην Ουκρανία. Παρακολουθείται από τους δέκτες την επίσημη υποδοχή, η οποία πραγματοποιείται εδώ στον περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου. Απόσπασμα από καταδρομής αποδίδει τιμές και ακούμε τον Εθνικό Ύμνο του Ισραήλ. Λοιπόν, παρακολουθούμε τις εικόνες από την άφηξη. Ακούμε τους εθνικούς ύμνους, τον Εθνικό Ύμνο του Ισραήλ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στον συνάδελφο, τον Μάριο Αδάμου, για να δούμε τη σημασία αυτής της επίσκεψης. Σε λίγο ξαναπάμε στο Προεδρικό. Λοιπόν, μείναμε στο τι έγινε από τους βομβαρδισμούς, Χριστάλα, ναι. Βιλάνου. Είδαμε και στην Μαριούπολη τι γίνεται. Τώρα να πούμε ότι στο Ζιτομίρ, άλλη μια περιοχή της Ουκρανίας, από βομβαρδισμούς έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 10 κατοικίες και προκλήθηκαν ζημιές στο νοσοκομείο. Και μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι μεταξύ των νεκρών είναι δυστυχώς και ένα παιδάκι. Δυστυχώς είναι εικόνες που συγκλονίζουν. Τώρα υπάρχει ένας χάρτης που δίνεται στη δημοσιότητα με τα εδάφη που ελέγχει η Ρωσία. Θα τον δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Ναι, πρόκειται για χάρτη του CNN, Νικήτα, που αποτυπώνει τις πραγματικότητες επί του εδάφους κατά την 7η μέρα της ρωσικής επίθεσης. Βλέπουμε και στον χάρτη αυτή την ώρα, ανατολικά της Ουκρανίας, τις περιοχές Ντόνεστ και Λουγκάνσκ, νότια την Χερσόνα, όπως αναφέραμε προηγουμένως, έπεσε στα χέρια της Ρωσίας κατά μεγάλο ποσοστό. Βορειοανατολικά έχουμε το Χάρκοβο, που διεξάγονται σκληρές μάχες για τον έλεγχο της δεύτερης αυτής μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, και τις περιοχές στην Μεθόριο Λευκορωσίας και Ουκρανίας, που επίσης αποτυπώνονται με κόκκινο χρώμα, καθώς είναι υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Είναι και από εκεί άλλωστε που η Λευκορωσία είχε επιτρέψει στα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλλουν, βοηθώντας ουσιαστικά την επίθεση αυτή της Μόσχας. Την ίδια ώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι πλάνα από χθεσινή συνεδρία της λευκορωσικής κυβέρνησης κάνουν τον γύρο του κόσμου, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι ο χάρτης
της που ήταν δίπλα από εκεί που στεκόταν ο Αλεξάνδερ Λουκασέγκο αποκαλύπτει τα επιθετικά σχέδια του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Στον χάρτη εκείνο διακρίνονται προτινόμενα σχέδια μάχης για τα ρωσικά στρατεύματα, μεταξύ τους και κάποια που δεν υλοποιήθηκαν ακόμη, όπως επίθεση με ορμητήριο το λιμάνι της Οδυσσού. Είναι αυτός ο χάρτης που βλέπουμε. Ναι, εδώ ο Λουκασέγκο που δείχνει, δηλαδή, εκτιμούν ότι είναι οι στόχοι ουσιαστικά του Πούτιν. Ναι, εκτιμούν ότι ο Λουκασέγκο αποκάλυψε μέσα από αυτό το βίντεο και ενδεχόμενο νέο στόχο της Μόσχας, που είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, επίθεση με ορμητήριο το λιμάνι της Οδυσσού και με στόχο, Νικήτα, την Μολδαβία. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, Χριστάλλα, σήμερα είναι προγραμματισμένες και οι νέες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Από ό,τι λένε τώρα τα πρακτορία, πάμε προς το απόγευμα, προς το βράδυ. Ναι, συμφωνήθηκε καταρχάς να πούμε από χθες ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών, αφού είχαν ενημερώσει τις κυβερνήσεις τους, θα συναντηθούν σήμερα. Αυτό είχε συμφωνηθεί. Χωρίς ωστόσο κανένας μέχρι αυτή τη στιγμή να είναι σίγουρος ότι το ραντεβού αυτό τελικά θα γίνει. Βάσει και των εξελίξεων επί του εδάφους, η κατάσταση εντείνεται ώρα με την ώρα. Οι προσδοκίες από αυτή την συνάντηση που ρωσικά μέσα ενημέρωσης την τοποθετούν, όπως είπες και εσύ το βράδυ, αν τελικά θα γίνει, είναι χαμηλές, αφού καμία πλευρά δεν υποχωρεί από τις θέσεις της. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Μόσχα φαίνεται να ζήτησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Δευτέρας, όπως η Ουκρανία δεσμευτεί και τεκμηριώσει το καθεστώς της εκτός νατοϊκού μπλοκ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και να οργανώσει μάλιστα δημοψήφισμα για το θέμα. Επίσης, ζητά η Μόσχα να αναγνωρίσει η Ουκρανία τις λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ που έχουν αναγνωριστεί από την Ρωσία στα διοικητικά σύνορα των αντίστοιχων περιοχών και να αποσύρει το αίτημά της για επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα το Κίεβο ζητούσε κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος του. Πάντως, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, οι σημερινές διαπραγματεύσεις παρά την κλιμάκωση της έντασης θα γίνουν. Είπαμε ότι τοποθετούνται το βράδυ. Τώρα, ανεξάρτητα από το αν τελικά θα βρεθούν οι αντιπροσωπείες ή όχι, σήμερα ή τις επόμενες ημέρες, είναι σαφές ότι σε αυτή την φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι δύσκολο να συμφωνήσουν. Φάνηκε άλλωστε και την Δευτέρα το χάσμα ανάμεσα στις προσεγγίσεις των δύο πλευρών, γι' αυτό και δεν σημειώθηκε οποιαδήποτε πρόοδος. Να δούμε λίγο και τι προκύπτει από το διάγγελμα Ζελένσκι Βιλάνου, Χριστάλλα Βιλάνου. Ναι, η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο με βόμβες, χτυπήματα και ρουκέτες που πέφτουν βροχή στις ουκρανικές πόλεις, τόνισε σε νέο διάγγελμα το πρόεδρος της Ουκρανίας. Υποστήριξε επίσης ότι η Μόσχα στοχεύει να διαγράψει την ιστορία της Ουκρανίας μετά και το χθεσινό χτύπημα στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Μπαμπίν Γιάρ στο Κίεβο. Έπλεξε το εγκόμιο στους στρατιώτες του και ανέφερε ότι το τίμημα που πληρώνει η Ρωσία είναι βαρύ, καθώς έχασε μέχρι στιγμής 6.000 άνδρες. Η Ουκρανία είναι σύμβολο ελευθερίας, κατέληξε ο Ζελένσκι. Να, και είναι και οι παρεμβάσεις οι νέες του Τζον Μπάιντεν. Ναι, με βαριούς χαρακτηρισμούς πρέπει να πούμε εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι δικτάτορας, πιο απομονωμένος από ποτέ, ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν, επιβεβαιώνοντας ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κλείσουν τον εναέριο χώρο του σε όλες τις ρωσικές πτήσεις και απείλησε μάλιστα τους Ρώσους ολιγάρχες ότι η Ουάσιγκτον και οι συμμαχοί της θα κατασχέσουν τις θαλαμιγούς, τα πολυτελή διαμερίσματα και τα ιδιωτικά αεροσκάφη τους που απέκτησαν, όπως είπε, διαπράττοντας εγκλήματα. Ο Ρώσος πρόεδρος νόμιζε ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ δεν θα αντιδρούσαν, συνέχισε. Νόμιζε ότι θα μας δίχαζε στο εσωτερικό, όμως σε αυτή τη μάχη των δημοκρατιών εναντίον αυταρχικών καθεστώτων, οι δημοκρατίες φάνηκαν πιστές στο ραντεβού τους και ο κόσμος επέλεξε καθαρά την πλευρά της ειρήνης και της ασφάλειας, ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πίστευε πως θα έκανε περίπατο στην Ουκρανία, αλλά αντί γι' αυτό συνάντησε έναν τείχο δύναμης που δεν φανταζόταν, τον Ουκρανικό λαό, κατέληξε ο Τζο Μπάιντεν. Και την ίδια ώρα ο Ερντογάν πατά σε δύο βαρκές. Ναι, η Τουρκία από χθες βράδυ ξεκαθάριζε ότι δεν θα λάβει μέρος στο πλέγμα των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, έγινε γνωστό πριν από λίγο από τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, μάλιστα, ότι η Άγκυρα έχει προμηθεύσει το Κίεβο με επιπλέον μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι είχαμε και ένα ξέσπασμα χθες βράδυ του Ταϊπ Ερντογάν. Διερωτήθηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει την χώρα του όπως την Ουκρανία. Περιμένετε, λέει, να δεχθούμε επίθεση για να δείξετε και σε εμάς την ίδια ευαισθησία που δείχνετε στην Ουκρανία. Και φυσικά δεν ξεκαθάρισε ποια δύναμη της περιοχής θεωρεί ότι θα επιτεθεί εναντίον του.
Κλείνουμε με τις τιμές του πετρελαίου, γιατί από ό,τι φαίνεται πήραν την άλλο βόλτα και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσουν. Ναι, ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο πριν από τη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ, καθώς η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποίησε ότι η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια είναι υπό απειλή. Νέο ρεκόρ καταγράφεται και στις τιμές σίτου και αραβοσίτου στην ευρωπαϊκή αγορά. 351,25 ευρώ και 340 ευρώ ανατόνο αντίστοιχα για την προθεσμία του Μαρτίου του 2022. Ευχαριστούμε προς το παρόν την Χριστάλα Βιλάνου.